Επετειακό χαρακτήρα είχε η εκδήλωση της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου το απόγευμα της Δευτέρας με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυσή της. Μια εκδήλωση που έδωσε την ευκαιρία στα μέλη του ΔΣ της εταιρείας να αναφερθούν και να παρουσιάσουν το πνευματικό έργο της 20ετίας με ειδικότερες αναφορές στην προσφορά του Νίκου Τέντα, εκ των πρωτεργατών για την ίδρυση της εταιρείας. Την εκδήλωση συντόνισε ο φιλόλογος συγγραφέας Σπύρος Εργολάβος, ενώ μίλησαν ο Νίκος Ιφαντής, ο Μιχάλης Αράποκλου και ο Χάρης Λεοντάρης. Στο τέλος της εκδήλωσης διανεμήθηκε δωρεάν ο 16ος τόμος του περιοδικού «Ηπειρωτικά γράμματα», που εκδίδει η εταιρεία με ηθικό και οικονομικό συμπαραστάτη την περιφέρεια Ηπείρου. Με βασικό στόχο να συμβάλλουμε και εμείς το κατά δύναμη στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη του τόπου. Αυτόν το βασικό στόχο υπηρετήσαμε και υπηρετούμε μέχρι σήμερα με τους ετήσιους πολιτιστικούς και πνευματικούς θεσμούς που έχουμε καθιερώσει, με την ανάδειξη του έργου επιφανών λογοτεχνών και επιστημόνων της Ηπείρου. Μια βραδιά αφιερωμένη σε ιδιαίτερους ανθρώπους, ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων, ανθρώπους που αγγίζουν την ψυχή μας με τα δημιουργήματά τους. Το έργο σας είναι αξιοπρόσεκτο, αξιοζήλευτο και αποτελεί παρακαταθήκη για τους νεότερους. Η προσφορά σας στην κοινωνία είναι τεράστια, διότι μέσα από το έργο σας καλλιεργείτε ηθικά και πνευματικά τον άνθρωπο. Οι ηπειρώτες λογοτέχνες συμπληρώνουν αιώνες παρουσίας. Η πόλη μας δεν φέρει τυχαία το προσωνύμιο πρώτη στις τέχνες, στα γρόσια και στα γράμματα. Τα Γιάννενα ήταν και είναι τόπος γραμμάτων. Ιστορικά, πάντα ήταν το φως της Ελλάδας. Στο παρελθόν έχει αναδείξει μεγάλες μορφές των τεχνών και των γραμμάτων, με τεράστια συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική αναγέννηση της χώρας μας. Αναγνωρίζουμε και τιμούμε την αξία της λογοτεχνικής δημιουργίας. Η δική μου συμβολή θα περιοριστεί σε μια σύντομη αναφορά στην προσωπικότητα του εκλειπώντος πρωτοπροέδρου μας, του Νίκου του Τέντα, και στο τεράστιο και αξιόλογο συγγραφικό του έργο, πεζό και ποιητικό. Έργο που κατέλειπε πλουτίζοντας τα ηπειρωτικά γράμματα και την ηπειρωτική βιβλιογραφία. Για την πνευματική προσφορά του καθενός μας, ο Γεώργιος Παπαγεωργίου Ράγκος, μια φωτεινή ηπειρωτική μορφή, σε ένα γράμμα προς τον φίλο του Βαγγέλη Παπανικολάου, γράφει για την εισφορά του καθενός μας στον έρανο των ιδεών. Ίσως γράφει και ένα μικρό λιθαράκι στον παγκόσμιο ναό του πνεύματος να μην είναι άχρηστο. Κατά γενικό κανόνα μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση και μάλιστα ενός σωματείου από τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του κρύβει άπειρες παγίδες. Και αυτό βέβαια γιατί συνήθως το περιεχόμενό της, όσο αντικειμενικό και αν θέλει να είναι, κινδυνεύει να αποβεί ένας απολογισμός γεμάτος από επιτυχίες, επένους και επάρσεις. Οφείλω λοιπόν εξ αρχής να δηλώσω σχετικώς ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια από μένα να πλησιάσω όσο γίνεται σε αυτό που λέμε αληθινό και αντικειμενικό. Σε αυτά τα χρόνια επιβεβαιώνεται για μια φορά ακόμη η διατυπωμένη διαπίστωση ότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στον ιστορικό χρόνο για την ελευθερία. Και πράγματι, τα χρόνια αυτά η μοίρα του λαού μας δοκίμασε όλα τα στοιχεία της αρχαιοελληνικής τραγωδίας εκτός από την κάθαση.